Και μάλιστα να πάμε στο όσο στην Ορβηγία, όπου εκεί είχαμε συναγερμό όταν ένα άγνωστο έκλεψε ένα ασθενοφόρο, ανέπτυξε ταχύτητα και έπεσε πάνω σε περαστικού. Με αποτέλεσμα να τραυματίσει τουλάχιστον τρει. Μάλιστα, από ό,τι μαθαίνουμε από τι τελευταίε πληροφορίε, πρόκειται για μια οικογένεια, μια γυναίκα και τα δυο τη μωρά, την ώρα μάλιστα που ήταν έξω στο δρόμο και ζουλούσε το καρότσι με τα μωρά τη. Τα μωρά είναι τραυματισμένα, δεν ξέρουμε την κατάσταση τη υγεία του και το σκηνικό έγινε κάπω έτσι. Έτσι, ε, ξαφνικά, ένα άγνωστο μπαίνει ε, μέσα στο χώρο ενό νοσοκομείου, αρπάζει το ασθενοφόρο και πέφτει πάνω σε περαστικού. Ένα άλλο οδηγό όμω τον κυνηγάει με άλλο ασθενοφόρο, τον σταματάει ε, και εκείνη την ώρα έρχονται και οι αστυνομικοί και το συλλαμβάνουν. Μέχρι στιγμή δεν γνωρίζουμε ε, τα κίνητρα του δράστη. Έχει συλληφθεί, είναι και εκείνο τραυματία, δεν είναι όμω πολύ τραυματισμένο και γίνονται τώρα ανακρίσει για τα ποια είναι τα αίτια α, που τον Έκανα να προβεί σε αυτή την πράξη. Είναι όμω πανομοιότυπη πράξη, όπω πολύ σωστά παρατήρησε στα Νάση, με άλλε περιπτώσει τρομοκρατικών επιθέσεων, όπου κάποιο παίρνει Γερμανία, ένα αυτοκίνητο, Γερμανία, Γαλλία, Λονδίνο, πολλέ τέτοιε περιπτώσει, όπου πέφτουν πάνω σε περαστικού και συνέχεια αποκαλύπτεται ότι έχουν κάποια σχέση με ισλαμιστικέ οργανώσει. Μένει να το δούμε, βέβαια, αυτό. Ε, γνωρίζουμε από το περιστατικό τουλάχιστον τρία άτομα, μεταξύ των δύο, οποίων δύο μωρά είναι τραυματισμένα. Δεν ξέρουμε. Με την κατάσταση τη υγεία του ακριβώ και φυσικά ότι έχει συλληφθεί ο και Περιμένουμε και τι τελευταίε πληροφορίε για να σα ενημερώσουμε. Η Ιουλία θα έχει ενδιαφέρον να δούμε και αν σχετίζεται με τα γεγονότα στη Συρία. Αν έχουμε εμ, δραστηριοποίηση διάφορων εμ, εμ, μοναχικών λύκων ή Σ, και κρυφών πυρήνων. Σί σίγουρα πυρήμα. όλα αυτά επηρεάζουν και ε, ε, είναι πολύ σημαντική αυτή η επισήμανση. Μένει να δούμε και τι πληροφορίε που μα έρθουν σιγά σιγά ε, γιατί και οι ανακριτέ αυτό προσπαθούν να καταλάβουν ποια ήταν τα κίνητα του δράστη. Μάλιστα. Η δουλειά βαλισσάράτου, να σα ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.